Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την πρακτική άσκηση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021. Στην συνάντηση αρχικά θα σας πω κάποια πράγματα εγώ για την πρακτική άσκηση. Στη συνέχεια θα πάρει τον λόγο η κυρία Δημάκη, όπου θα σας μιλήσει για την διαδικασία και την χρήση του πληροφοριακού συστήματος iPosition, και σε συνέχεια θα δώσουμε το λόγο σε 5 συναδέλφους σας που είχαν κάνει την προηγούμενη χρονιά πρακτική άσκηση για να μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Υπενθυμίζω ότι η σημερινή εκδήλωση αναφέρεται στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που επιδοτείται από το ΕΣΠΑ. Υπάρχουν στο τμήμα μας και άλλοι τρόποι να κάνει κάποιος πρακτική άσκηση. Ενδεικτικά να πω ότι εκτός από το ΕΣΠΑ μπορεί κάποιος να κάνει πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με χρηματοδότηση από το Erasmus. Μπορεί επίσης να κάνει πρακτική άσκηση που χρηματοδοτείται από την ίδια την εταιρεία και να αναγνωριστεί από το τμήμα ή από κάποιους άλλους συλλόγους, όπως η ΑΣΤΕ, από κάποιες άλλες ομάδες. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε μόνο για το ΕΣΠΑ. Καταρχήν, να σας πω ότι η συμμετοχή στην πρακτική άσκηση του προγράμματος ΕΣΠΑ είναι κάτι που μακάρι να μπορούσαν να το κάνουν όλοι οι φοιτητές. Δυστυχώς όμως, λόγω των οικονομικών, δεν δύναται όλοι οι φοιτητές να κάνουν πρακτική άσκηση, γι' αυτό είναι και ένα μάθημα επιλογής. Στο τμήμα μας, λοιπόν, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης λειτουργεί ήδη από τα πρώτα χρόνια, από το 2010-2011, από τότε που ξεκίνησε τέλος πάντων η έννοια της πρακτικής άσκησης στο τμήμα, από τότε που είχαμε αρχίσει να έχουμε φοιτητές που είναι πάνω από το τρίτο έτος, και όλα αυτά τα χρόνια λειτουργεί με επιτυχία, βέβαια σε ένα περιορισμένο πλήθος κάθε φορά. Λοιπόν, κάποια πράγματα για το πρόγραμμα. Καταρχήν, σύμφωνα με την αναθεώρηση του κανονισμού σπουδών, το μάθημα πρακτικής άσκησης, ενώ για τους μηχανικούς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τους φοιτητές που παρακολουθούν αυτό το πρόγραμμα, μετράει ως κανονικό μάθημα και βαθμολογείται και δίνει και τα κατάλληλα ECTS, στους φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, δεν βαθμολογείται, δεν δίνει ECTS, παρά μόνο γράφεται στο παράρτημα διπλώματος. Εν τούτης, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία κάποιος φοιτητής να γνωρίσει πραγματικές συνθήκες εργασίας, να βγει μέσα από το κλειστό κύκλο που βρίσκεται τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια μέσα στο πανεπιστήμιο και να βγει έξω στην αγορά εργασίας, να συναντήσει και να γνωρίσει εργοδότες και πραγματικά προβλήματα. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία, ασχέτως που δεν δίνει τις ECTS μονάδες, δίνει μια πολύ καλή εμπειρία, και επίσης υπάρχει και η χρηματοδότηση, μια αμοιβή, μια τυπική αμοιβή που λαμβάνει από το πρόγραμμα, το οποίο είναι 3 μηνών. Στο πρόγραμμα λοιπόν αυτής της ακαδημαϊκής χρονιάς για το 2020-2021, το τμήμα μας έχει 21 θέσεις. Αυτές οι θέσεις κατανείμονται σε 2 περίοδους. Η πρώτη περίοδος, η οποία θα ξεκινήσει από αύριο και θα διαρκέσει για 3 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι Κυριακή 22 Νοεμβρίου, θα είναι ανοιχτό το σύστημα λοιπόν για να κάνετε αιτήσεις μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, από αύριο μέχρι 22 Νοεμβρίου, θα επιλεχθούν 11 φοιτητές. Αυτοί οι 11 φοιτητές θα επιλεχθούν σύμφωνα με τον αλγόριθμο αξιολόγησης που ισχύει, όπως σας είπα, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πρακτική άσκηση στο τμήμα μας. Και είναι ένας αλγόριθμος που λαμβάνει υπόψη τις βαθμολογικές επιδόσεις των φοιτητών και αναλόγως
του έτους που βρίσκονται, πόσα μαθήματα έχουν περάσει από το σύνολο που έπρεπε να έχουν περάσει στο έτος που βρίσκονται. Αυτό λοιπόν έχει ως συνέπεια να τους δίνει κάποια βαθμολογική κατάταξη. Οι 11 φοιτητές με την υψηλότερη βαθμολογική κατάταξη καλούνται να επιλέξουν φορέα. Παίρνουν δηλαδή ένα κουπόνι πρακτικής άσκησης από το ΕΣΠΑ. Οι φοιτητές αυτοί, με τη βοήθειά μας και τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος πρακτικής άσκησης για όλη την Ελλάδα, που είναι το ATLAS, αλλά αυτό θα σας το πούμε όταν επιλεχτείτε, βρίσκουν μια εταιρεία, ένα φορέα πρακτικής άσκησης, όπως λέμε. Μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Πρέπει όμως η πρακτική άσκηση να γίνεται διαζώσης. Δεν υπάρχει έννοια της τηλεπρακτικής άσκησης. Επίσης, ο φορέας που θα επιλέξετε, αυτοί που θα επιλεγούν δηλαδή, θα πρέπει να, καταρχήν είναι γραμμένος στον ATLA. Αν δεν είναι, η διαδικασία είναι πολύ απλή να γίνει. Θα πρέπει ο επιβλέπων του φορέα να μην έχει συγγένεια με εσάς και κάποιες άλλες προϋποθέσεις που θα σας πει η κυρία Δημάκη. Ασφαλώς να είναι σχετικός με το τμήμα, με τα αντικείμενα που θεραπεύει το τμήμα. Έτσι λοιπόν, λαμβάνετε το κουπόνι. Οι 11 καλύτεροι στην κατάταξη αυτοί φοιτητές. Αυτοί οι φοιτητές μπορούν να υλοποιήσουν την τρίμηνή τους πρακτική άσκηση οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο ακαδημαϊκό αυτό έτος, που όμως θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα που μπορεί να επιλέξει κάποιος, δεδομένου ότι ξεκινάει η πρακτική άσκηση κάθε φορά την πρώτη του μήνα, είναι Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να επιλεχθεί τώρα και να αποφασίσει να κάνει την πρακτική άσκηση Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Είναι τρίμηνη πρακτική άσκηση, ξεκινάει πρώτη του μήνα και θα πρέπει ο φοιτητής να μας έχει ειδοποιήσει εγκαίρως. Υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες που θα σας τις πούμε όταν επιλεχτείτε σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται και εκ μέρους μας, όπως για θέματα συμβασιοποίησης, έγκρισης της ονομαστικής κατάστασης από το τμήμα, από την Επιτροπή Ερευνών και ούτω καθεξής. Θα υπάρξει μια δεύτερη περίοδος αιτήσεων, η οποία θα γίνει μετά την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου, δηλαδή το Μάρτιο. Εκεί θα επιλεχθούν άλλα 10 άτομα, που και εκείνοι θα έχουν πάλι τη δυνατότητα να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μες στο υπόλοιπο πια διάστημα, με καταληκτική πάλι ημερομηνία λήξης της τρίμηνης πρακτικής άσκησης 31 Οκτωβρίου 2010. Το site το οποίο θα χρησιμοποιήσετε είναι το iPosition, θα σας πει η κυρία Δημάκη σε λίγο σε αυτό. Λαμβάνετε ασφάλιση κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πρακτικής άσκησης, οπότε και ο εργοδότης και εσείς είστε καλυμμένοι σε περίπτωση π.χ. ελέγχου από την επιθεώρηση εργασίας. Και υπάρχει εποπτεία, συνήθως από μένα, ως τμηματικά υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Στις προχρεώσεις που έχετε είναι η τήρηση ενός ημερολογίου, το τι κάνετε δηλαδή σε αυτή την εταιρεία, το οποίο το καταθέτετε ηλεκτρονικά. Πριν συνεχίσουμε με την παρουσίαση του iPosition, αν υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλετε να απευθύνετε, είτε με chat είτε με το να πάρετε το μικρόφωνο, υπενθυμίζω ότι καταγράφεται αυτή η ημερίδα, η ενημέρωση, προκειμένου να ανέβει και στο YouTube για φοιτητές που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν. Μπορείτε να το γράψετε στο chat, όμως θα συνεχίσουμε μέχρι να ρωτήσετε κάτι με την κυρία Δημάκη. Εγώ απλώς θα σας προτρέψω να κάνετε όλη η αίτηση πρακτικής άσκησης. Είναι μια εμπειρία που όποιοι έχουν πάει, όπως σας μεταφέρουν οι συνάδελφοι, έχουν μείνει πολύ ευχαριστημένοι και κατανόησαν καλύτερα το πώς λειτουργεί έξω ο ιδιωτικός τομέας. Θα σας πει η κυρία Δημάκη θέματα σχετικά με το, ίσως, με το πού μπορείτε να κάνετε πρακτική άσκηση και για το iPosition. Ο λόγος στην κυρία Δημάκη που έχει τη γραμματιακή υποστήριξη και θα έχετε και επικοινωνία όσοι επιλεχθείτε μαζί με την κυρία Δημάκη. Πιο δυνατά το μικρόφωνο. Καλησπέρα, παιδιά, και από μένα.
Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ελπίζω να όλοι να επιλεχθείτε όσοι μας παρακολουθείτε και όσοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, να συμμετέχουν μέσω του προγράμματος. Τους δίνεται μια μεγάλη δυνατότητα. Μπορεί να εννοείται ότι είναι μια βεβαίωση προϋπηρεσίας, η οποία ναι μεν είναι πριν τη λήψη πτυχίου, επομένως ο προϋπηρεσίας σε κάποιους φορείς, κυρίως δημόσιους φορείς, δεν μπορεί να υπολογιστεί, αλλά ωστόσο δεν πάβει να ισχύει και να, σαν προϋπηρεσία και να μπορέσετε να το προσθέσετε στο βιογραφικό σας σημείωμα. Εννοείται ότι περισσότεροι φοιτητές που έχουν υλοποιήσει πρακτική άσκηση έχουν επιδιώξει να μείνουν στο συγκεκριμένο φορέα που απευθυνθήκανε. Ένα ποσοστό γύρω στο 25% των φοιτητών ετησίως, μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης, υπογράφουν σύμβαση, η οποία είναι ορίστου χρόνου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν την πρακτική τους άσκηση, αλλά πλέον όχι εντός των χρονικών ουσιαστικά όριων που θέτει μία τρίμηνη πρακτική άσκηση μέσω του Πανεπιστημίου, αλλά είναι ορίστου, που σημαίνει ότι αυτή η σύμβαση μπορεί να είναι από 1, 1,5 ή όσο πάει. Αν μείνουν και δύο, εύχομαι δηλαδή, να μείνουν και δύο πλευρές ευχαριστημένες και να συνεχίσει αορίστου η σύμβασή τους. Τώρα, όσον αφορά την έβριση φορέα, ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Δασιγέννης το πληροφοριακό σύστημα ή υποζήσεις, στο οποίο ναι, μεν στην κεντρική σελίδα, στην αρχική τη σελίδα, αναγράφονται ουσιαστικά οι τελευταίες αναρτήσεις, υπάρχουν κάποιοι φορείς. Μπορείτε αυτούς τους φορείς να τους αναζητήσετε είτε στο χρυσό οδηγό, είτε στο Google, είτε να κάνετε μια αναζήτηση μέσω του πληροφοριακού σύστημα Άδριας. Στο πληροφοριακό σύστημα Άδριας θα εγγραφτείτε όσοι φοιτητές επιθυμήσουν να υλοποιήσουν πρακτική άσκηση. Υπάρχει δυνατότητα όλων αυτών που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση να γραφτούν στο πληροφοριακό σύστημα Άδριας, να κάνουν αναζήτηση στον τόπο καταγωγής τους, χωρίς να είναι, δηλαδή, χωρίς να μας θέτει το πρόγραμμα, τον περιορισμό που ίσχυε κάποτε, ότι θα πρέπει ένα μεγάλο ποσοστό να υλοποιήσουν πρακτική άσκηση στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, λόγω των καταστάσεων που υπάρχουν αυτές τις τελευταίες, στους τελευταίους μήνες, λόγω του COVID-19 θα έχετε τη δυνατότητα να υλοποιήσετε στον τόπο μόνιμης καταγωγής σας, διαμονής σας. Τώρα, ένας μεγάλος περιορισμός που υπάρχει είναι ότι θα πρέπει να υλοποιήσετε πρακτική άσκηση σε ιδιωτικό φορέα. Άρα, ιδιωτικός φορέας, π.χ. η ΔΕΛΤΑ. Κάποια φαρμακοβιομηχανία που έχουν πληροφοριακά συστήματα ή κάποια επιχείρηση μεγάλη με ηλεκτρονικά ή με software. Κάνετε την αναζήτηση εσείς που θέλετε. Είπαμε, θα ξαναμιλήσουμε και κατηδίαν μέσω τηλεσυνάντησης από ό,τι βλέπω, για την έβρεση φορέα. Δείτε λιγάκι εσείς το αντικείμενο με στο οποίο θα θέλατε σαν στόχο θέλω να θέσετε στον εαυτό σας, είναι να επιδιώξετε η πρακτική άσκηση να έχει και μια συνέχεια. Άρα, έχω στο μυαλό μου ότι π.χ. θέλω την χ εταιρεία, με ενδιαφέρει το αντικείμενό της, άρα θα απευθυνθώ σε αυτή την εταιρεία για να υλοποιήσω πρακτική άσκηση. Πολλές εταιρείες από αυτές έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή, είτε θα έχουν μια φόρμα που θα πρέπει να την προσυμπληρώσετε, να εγκριθεί από τους υπόλοιπους συναδέρφους, θα υπάρχει μια επιτροπή στην συγκεκριμένη εταιρεία και έπειτα θα πρέπει να σας ενημερώσουν για να γίνει μια συνέντευξη, μια μίνι συνέντευξη. Είτε να στείλετε βιογραφικό σημείωμα και πάλι να σας ενημερώσουν για αυτή τη μίνι συνέντευξη. Τώρα, παιδιά, λιγάκι επειδή αυτή η περίοδος είναι πολύ κρίσιμη, ακόμα εμείς ξεκινάμε κανονικά την έναρξη μέσω των ετήσεων για την πρακτική άσκηση, αλλά ακόμα είμαστε λιγάκι εν αναμονή, γιατί περισσότερες επιχειρήσεις, επειδή δουλεύουν μέσω τηλεδιάσκεψης, δηλαδή είναι εκ περιτροπής κάποιοι δουλεύουν, οι μισοί δουλεύουν και οι μισοί είναι στο σπίτι και δουλεύουν από το σπίτι, τηλεργασίας, μέσω τηλεργασίας. Επομένως, υπάρχει ένας περιορισμός αυτή την περίοδο. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος ότι, κυρία Δημάκη, θέλω να ξεκινήσω πρακτική άσκηση από τον Δεκέμβριο. Παιδιά, ακόμα έχουμε ένα μικρό αστεράκι σε αυτή την χρονική περίοδο, δηλαδή κυρίως το χειμερινό εξάμηνο. Θα προτιμούσα, αν θέλετε κι εσείς, βέβαια,
να υλοποιήσετε πρακτική άσκηση τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή άνοιξη και μετά. Να δούμε πώς θα πάνε πρώτα, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και έπειτα. Για να μην ξεκινήσουμε εμείς τις διαδικασίες, σταματήσουμε, δηλαδή υλοποιήσετε εσείς ένα μήνα πρακτική άσκηση. Αν είστε σε νομό που μπορείτε, είστε πράσινη ζώνη και μπορείτε να υλοποιήσετε να ξεκινήσετε την πρακτική άσκηση, αλλά στη διάρκεια λόγω κρουσμάτων σας σταματήσουν, για να μην υπάρχει ξεκινάω, σταματάω, ξεκινάω, σταματάω, καλό θα είναι να έχετε στο μυαλό σας από Μάιο, Απρίλιο, Μάιο και μετά. Οπότε όμως εσείς θα έχετε τη δυνατότητα όλο αυτό το χρονικό διάστημα να κάνετε μια αναζήτηση, ωραία, και μετά να δούμε τα υπόλοιπα διαδικαστικά μαζί που απαιτούνται για την έναρξη. Τώρα, θα ήθελα να γνωρίζετε όλοι ότι για την αίτηση υπάρχουν κάποια πεδία τα οποία αφορούν όπως είναι το άμκα σας, όπως είναι το άμα σας. Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε στο έντυπο του ΙΚΑ, το οποίο θα το παραλάβετε μάλλον ηλεκτρονικά, αφού είμαστε εξ αποστάσεως και δεν επιτρέπεται η μετάβασή μας σε δημόσιες υπηρεσίες, σε περιοχές που είναι κόκκινες αναφέρομαι. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές που είστε και είναι πράσινες, νομίζω που υπάρχει δυνατότητα να μεταβείτε, να κλείσετε πρώτα ένα ραντεβού με το ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, της περιοχής σας και να πάρετε, είναι μία βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου. Αυτή η βεβαίωση υπάρχει και στο site. Μπορείτε δηλαδή να τη γράψετε για να τη ζητήσετε. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να έχετε υπόψη σας είναι ότι θα πρέπει να έχετε μία φωτοτυπία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είστε πρώτο ή δεύτερο όνομα, δηλαδή δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Αυτά τα στοιχεία θα σας χρειαστούν. Είναι δηλαδή τα στοιχεία που χρειάζομαι εγώ να σταλθούν μέσω mail σε μένα για να μπορέσω μετά να συντάξω τις ονομαστικές σας για να περάσουν και από έγκριση, εκτός από το τμήμα σας που θα, οι επιτυχόντες θα περάσετε από έγκριση από την Γενική Συνέλευση του Τμήματός σας, περνάτε και από την Γενική Συνέλευση του ΕΛΚΕ, από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Και αφού εγκριθούμε, τότε μπορούμε να συνεχίσουμε όλες τις διαδικασίες για να ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση. Η πρακτική άσκηση ξεκινάει πάντοτε μία του μήνα, δηλαδή μία Νοεμβρίου, μία Δεκεμβρίου και ούτε καθεξής, τελειώνει την τελευταία ημέρα του μήνα, δηλαδή 31, 30, 28, δεν νομίζω να προλάβουμε Φεβρουάριο, και ούτε καθεξής. Τώρα, σαν παραδοτέα, είναι τρία μηνιαία παρουσιολόγια, τα οποία κάθε μήνα, στην αρχή του μήνα μου το στέλνετε για να γνωρίζω εγώ το πρόγραμμά σας ποιο είναι, και αρχίζει το επόμενο μήνα, έτσι ώστε με υπογραμμένο και με σφραγίδα από τον επόπτη, για να γνωρίζουμε ότι έχετε υλοποιήσει, έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος μήνας και ούτω καθεξής για τους επόμενους δύο μήνες, εναπομείναντες. Τώρα, υπάρχουν και δύο επίσης απογραφικά εισόδου και εξόδου. Είναι τα έγγραφα που απαιτεί το πρόγραμμα. Θα σας στείλω εγώ mail όταν θα είναι μια εβδομάδα πριν ξεκινήσετε, με όλα τα παραδοτέα, δηλαδή τα τρία μηνύα παρουσιολόγια, τα δύο απογραφικά που θα πρέπει να συμπληρώσετε. Επίσης, θα ήθελα να κρατάτε και ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα είναι σε μορφή Word. Θέλουμε να το συμπληρώνετε καθημερινά ή αν δεν μπορείτε, δεν προλαβαίνετε κάθε μέρα, έστω με κάποιες λέξεις, κάποιους τίτλους να γράφετε, έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα να απαντήσετε στα e-position, υπάρχει μια ερώτηση που σας ζητάει το πρόγραμμα να απαντήσετε αναλυτικά, να δώσετε την εικόνα στο πρόγραμμα, στον καθηγητή σας κυρίως, τι έχετε υλοποιήσει κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της τρίμηνης πρακτικής σας άσκησης. Επομένως, θα έρθει εκείνη η ώρα που θα πρέπει αυτόν τον τίτλο για αυτούς τις δύο-τρεις σειρές να τις αναπτύξετε. Αυτά είναι κυρίως τα παραδοτέα που θα ήθελα να έχετε στο νου σας αυτή τη στιγμή. Θα τα δούμε ξανά, εννοείται, και στην έναρξη της πρακτικής σας άσκησης και στη λήξη της πρακτικής σας άσκησης. Θα τα ελέγξουμε. Κανένα βήμα δεν θα υποβάλλετε πριν να μιλήσουμε και μαζί. Απλά από εσάς θα ήθελα, επειδή εξυπηρετώ και άλλα τμήματα, να έχετε λίγο υπομονή και επιμονή και στα email και στα τηλέφωνα. Υπάρχει στο site και το σταθερό τηλέφωνο, υπάρχει και το κινητό, στο οποίο μπορείτε να με βρίσκετε. Στην Κοζάνη, αν ανοίξουν από το ερηνό εξάμεινο, εύχομαι να τα πούμε και διαζώσεις. Θα βρίσκομαι κάθε Πέμπτη. Είμαι στο εργαστήριο των ηλεκτρολόγων μηχανικών.
στο κτίριο που βρίσκεται ο κύριος Δαστηγένης, στο τμήμα της ρομποτικής επίσης είναι εκεί. Συνεργάζεται με το τμήμα των μηχανολόγων μηχανικών. Οπότε, οποιαδήποτε άλλη απορία έχετε, εννοείται ότι μπορείτε να, είτε να με καλέσετε, είτε να μου στείλετε κάποιο mail και να σας απαντήσω. Νομίζω έχω ενημερώσει, κύριε Δασηγέννη, τους φοιτητές με όλα όσα πρέπει να γνωρίζω σε αυτή τη φάση. Αν οποιαδήποτε απορία τους έχει δημιουργηθεί, βεβαίως, να τους εξηγήσω. Αν θέλει να λάβει κάποιος το λόγο τώρα ή να συνεχίσουμε. Ναι, ο Βαγγέλης ρωτάει αν μπορεί να ενημερώσει τα στοιχεία στο iPosition. Βαγγέλη, μπορείς να τα επηρεάσει. Ναι, πες μου, τι θες να ρωτήσεις. Γενικά είχα πάει τώρα να τα ενημερώσω και μου έβγαλε αυτό το μήνυμα. Αλλά ξαναπροσπάθησα και τώρα έγινε. Ναι, γιατί έχει ενεργοποιηθεί τώρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Δηλαδή, από τώρα μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση. Να μπει στο iPosition, δηλαδή στο ARC-ECUWMGR κάθετος iPosition και να κάνει σύνδεση με την ακαδημαϊκή του ταυτότητα. Ενδεχομένως μπορώ να κάνω και ένα share να σας το δείξω. Να πατήσω λίγο share. Όπως θα βγουν τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα βγαίνουν την επόμενη μέρα. Μπορείτε βέβαια να τα δείτε κατευθείαν και από το site. iPosition. Βλέπετε την σελίδα του συστήματος. Θα πρέπει να πατήσετε σύνδεση και να συνδεθείτε από το μενού σύνδεση που λέει φοιτητές, καθηγητές. Σε αυτό το πεδίο πρέπει να πατήσετε σύνδεση. Το οποίο μας συνδέει μέσω της ακαδημαϊκής ταυτότητας του Πανεπιστημίου με το γνωστό site. Θα κάνετε αυτή τη σύνδεση και στη συνέχεια, μόλις μπείτε, τώρα εντάξει, εγώ είμαι καθηγητής, θα έχω άλλο μενού, οπότε δεν θα μπορέσετε να το δείτε, αλλά μόλις συνδεθείτε, θα μπορέσετε να συμπληρώσετε τα στοιχεία που λείπουν. Αν κάποιο στοιχείο δεν το γνωρίζετε, π.χ. αν δεν γνωρίζετε κάποιο αριθμό Μητρώου, για παράδειγμα, ή κάτι άλλο, τοποθετήστε 0. Μην αφήσετε κενό πεδίο, βάλτε 0 και μπορείτε να το επεξεργαστείτε και μετά. Να προσθέσω μόνο ότι θα πρέπει να κάνετε αίτηση σε μία θέση που αναγράφεται ως γενική θέση πρακτικής άσκησης, δηλαδή είναι σαν να λέμε ένα placeholder, ένα wildcard. Κάνετε μια αίτηση σε μια γενική θέση πρακτικής άσκησης, την οποία εμείς, εφόσον επιλεχθείτε, θα την αντιστοιχίσουμε με τη σωστή εταιρεία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση σε κάποιον φορέα που ήδη βρίσκεται στο σύστημα, γιατί ακόμα δεν είναι σίγουρο αν θα επιλεχθείτε. Όταν όμως επιλεχθείτε, θα το αλλάξουμε εμείς αυτή τη γενική θέση με τη θέση που θα επιλέξετε εσείς. Άρα, θυμηθείτε να κάνετε αίτηση στο γενική θέση πρακτικής άσκησης και να τοποθετήσετε τη βαθμολογία όπως και το βαθμολόγιο σας από το Class Web. Δηλαδή, στο Class Web θα πατήσετε εκτύπωση ως PDF όλους τους βαθμούς, τους οποίους θα τους έχετε ως PDF αναρτημένους στο site. Δεν χρειάζεται να κάνετε έτσι τη γραμματεία. Από το Class Web κατευθείαν εκτυπώνετε το PDF. Κανεβάζετε το PDF και συμπληρώνετε βέβαια τους βαθμούς σας στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας. Επίσης, θα δείτε ότι στο site αναγράφεται και η σειρά αξιολόγησης που βρίσκεστε μέχρι εκείνο το σημείο. Άρα μπορείτε να έχετε μια εικόνα. Δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι τελευταία στιγμή για να έχετε άφος αν επιλεχθείτε ή όχι. Σας λέει τη σειρά κατάταξης ως εκείνο το σημείο. Βέβαια, οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 22 Νοεμβρίου το βράδυ, 12 η ώρα. Άρα λοιπόν, μέχρι να κλείσει το σύστημα, μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθουν φοιτητές με ίσως καλύτερα βαθμολογικά κριτήρια και να έχετε κάποια διαφορετική κατάταξη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα σε 5 φοιτητές του τμήματός μας που έκαναν πρακτική άσκηση. Η σειρά των φοιτητών θα την πω αρχικά για να ξέρουμε ποιοι θα είναι. Πρώτος θα είναι ο Μάριος Κανδριού, δεύτερος ο Σαμαράς Βασίλης, τρίτον ο Νταραράς Κωνσταντίνος, τέταρτον, ποιος είναι στη τέταρτη θέση? Τέταρτος είναι ο Τσιόμης ο Εμμανουήλ. Τσιόμης Εμμανουήλ και πέμπτη είναι η Βουτσιώτη Φωτεινή. Ωραία. Θα έχουν 5-6 λεπτά να μας πούνε λίγο την εμπειρία τους. Μάρια, είσαι ο πρώτος. Μπορείς, άμα έχεις και κάμερα, να ανοίξεις και κάμερα, αν δεν θέλεις, απλώς να μας δείξεις την παρουσίαση, για να μεταφέρεις την εμπειρία σου από την εκπόνηση πρακτικής άσκησης. Μάριο, ο λόγος είναι σε σένα. Ναι, μισό λεπτάκι.
Φαίνεται έτσι. Ναι, μια χαρά είναι. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Καντρίου Μάριος, φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Σήμερα θα σας μιλήσω για την πρακτική μου άσκηση, την οποία την έκανα στην εταιρεία της SoftWeb, που βρίσκεται στη Θέμη της Θεσσαλονίκης. Ο ρόλος μου ήταν προγραμματιστής ιστοσελίδων και εφαρμογών σε τεχνολογίες αιχμής. Κάποιες γνώσεις και προσδοκίες πριν την πρακτική μου άσκηση και πριν ξεκινήσω, τέλος πάντων, ήταν να πάρω κάποιες βασικές γνώσεις προγραμματισμού πάνω στις ιστοσελίδες και σε εφαρμογές με πιο εξειδικευμένα frameworks και βιβλιοθήκες, να μάθω περισσότερα πράγματα τόσο στο front-end όσο και στο back-end development, πέρα δηλαδή από τα πλαίσια της σχολής και από μία εργασία στο εξαμήνου, δηλαδή στον προγραμματισμό διαδικτύου, και να αποκτήσω μία εμπειρία δουλεύοντας μόνος μου ή ακόμη και σε συνεργασία με περισσότερα άτομα πάνω σε πραγματικά project και πάνω σε απαιτήσεις πελατών. Κάποιες γνώσεις οι οποίες απέκτησα αλλά και γνώριζα, αλλά έμαθα και πέρα παραπάνω πράγματα, είναι η HTML, CSS, η JavaScript. Αυτό που δεν γνώριζα καθόλου σαν εργαλείο είναι το Magento 2, το οποίο χρησιμοποιείται σε e-commerce πλατφόρμες. Σου παρέχει δηλαδή διάφορες έτοιμες λειτουργίες out of the box, που σου δίνει, ας πούμε, το shopping cart, το register και το login. Ουσιαστικά εσύ δεν χρειάζεται να γράψεις κάποιο backend από πίσω, τα παίρνεις κατευθείαν. Κάποιο CMS όπως το Joomla, στο οποίο υλοποιείς και σε αυτό κάποια project για κάποιες απαιτήσεις, τέλος πάντων, πελατών. Παραπάνω λειτουργίες και εντολές πάνω στο Git, ήξερα πολύ βασικά πράγματα. Και μία βιβλιοθήκη, την GSAP, η οποία με βοήθησε να υλοποιήσω κάποια animations. Τα project που έφτιαξα τώρα, πρώτο θυμάμαι ότι είχα ασχοληθεί με ένα animation effect σε κάποια κυκλάκια. Ουσιαστικά ήταν μία γραμμή SVG, η οποία είχε κάποια κυκλάκια πάνω, ήταν τρία τα κυκλάκια τα οποία θέλανε οι πελάτες, ας πούμε, ο πελάτης σαν απέτηση, και χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες του GSAP και της JavaScript. Αυτό το project μου πήρε κάπου στις 2-3 μέρες να μάθω λίγο για τη βιβλιοθήκη του GSAP και κάποιες 4-5 μέρες δηλαδή να το υλοποιήσω πάνω στην ιστοσελίδα. Κάποιο έτσι άλλο feature που είχα προσθέσει ήταν το animation effect κατά το πάτημα του link ενός mobile menu και το smooth scrolling. Ουσιαστικά θέλανε ένα scrolling το οποίο θα ήταν πιο smooth σε σχέση με τις ιστοσελίδες που βλέπουμε στα περισσότερα site. Επίσης υλοποίησα ιστοσελίδες από design σε κώδικα HTML και CSS με βάση στο Magento 2, δηλαδή πήρα κάποιο έτοιμο design από έναν designer της εταιρείας και έγραψα το δικό μου HTML και CSS με βάση την αρχιτεκτονική του Magento 2. Δηλαδή το Magento 2 δεν είναι απλά, για όσους ξέρουν ότι γράφεις την HTML και τη CSS μετά, θα πρέπει κάπως τα διάφορα boxes και τα default, ας πούμε το default theme που σου δίνει, να το προσαρμόσεις στις ανάγκες σου και ανάλογα τι επιθυμεί ο πελάτης να κάνει στην ιστοσελίδα. Έφτιαξα επίσης και κάποια custom modules πάνω στο Magento 2, δηλαδή είδα και λίγο back-end κώδικα. Δηλαδή έφερα κάποιες κατηγορίες από ένα site για ρούχα που ήταν στην αρχική σελίδα, προκειμένου να μπορεί να πατήσει ο χρήστης και να πάει στην αντίστοιχη κατηγορία. Κάποια image galleries με τη χρήση του CSS Grid. Το CSS Grid ουσιαστικά σε βοηθάει να φτιάξεις πάρα πολύ γρήγορα κάποια image galleries και είναι πάρα πολύ ωραίο εργαλείο και πολύ ευέλικτο, δηλαδή με 3 γραμμές κώδικα, 4 γραμμές κώδικα στη CSS σου μπορείς να φτιάξεις ένα πολύ εύκολο grid, δηλαδή για τις εικόνες που θες να προβάλλεις και τις
κατηγορίες τέλος πάντων. Και έφτιαξα στο τέλος με Joomla κάποιες ιστοσελίδες για άτομα με ειδικές ανάγκες, στις οποίες ουσιαστικά μπορεί κάποιος που έχει κάποιο πρόβλημα να αλλάξει τα χρώματα της ιστοσελίδας, το font size να το κάνει πιο μεγάλο, πιο μικρό αντίστοιχα, και ήταν αρκετά βοηθητικό αυτό με βάση τις απαιτήσεις που έχει το ΕΣΠΑ προκειμένου να την υλοποιείς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχεις κάποιες συγκεκριμένες έχει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις στο ΕΣΠΑ προκειμένου να περάσει από ένα validator όπου και πέρασε και μετά, και για να γίνει δεκτή, ας πούμε, από την εταιρεία το συγκεκριμένο website. Τώρα, σχετικά με το περιβάλλον της εργασίας, ήταν αρκετά ευχάριστο. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή όλοι ήρθανε και με βοηθούσαν, με γνώρισαν, μου συστήθηκαν, ήταν πάρα πολύ φιλικοί. Υπάρχουν δύο τμήματα, το web και το mobile, δηλαδή για όποιον θέλει να ασχοληθεί και να κάνει mobile εφαρμογές, εξίσου υπάρχει και ένα τμήμα το οποίο παρέχει αρκετά πράγματα, και αυτός που τέλος πάντων ήταν ο lead developer, να το πω έτσι, του mobile, ήταν πάρα πολύ βοηθητικός, όπως και του web, εννοείται. Και θα είναι τέλος πάντων όλη την ώρα από πίσω σου, θα σε κατευθύνει και θα σου δίνει κάποιες οδηγίες προκειμένου να προχωράς πιο εύκολα. Επίσης, υπήρχε και η δυνατότητα να φέρεις το δικό στο λάπτο, να χρησιμοποιήσεις και μία εξτρά οθόνη, να συνδέσεις την οθόνη πάνω. Δηλαδή, δεν υπήρχε ο περιορισμός να χρησιμοποιείς μόνο τους υπολογιστές σου. Μπορείς με τον υπολογιστή σου, με τα δικά σου τα προγράμματα, με το δικό σου editor, να δουλέψεις. Και υπήρχε ένας ξεχωριστός χώρος που για μένα είναι αρκετά σημαντικό αυτό, με την έννοια ότι όταν θες να πας να κάνεις ένα διάλειμμα, να το κάνεις κάπου έξω, δηλαδή για να μπορείς να ξεχαστείς, να καθαρίσεις λίγο το μυαλό σου, δηλαδή. Κάποιες σκέψεις που έχω σχετικά με την πρακτική άσκηση είναι ότι μου έδωσε ένα πολύ καλό ξεκίνημα για να δω κάποια πράγματα πάνω στο web development, δηλαδή να επεκτείνω τις γνώσεις μου τις οποίες ήξερα, και σίγουρα θα ήθελα αυτές τις γνώσεις να τις αξιοποιήσω στο μέλλον και να μάθω ακόμη περισσότερα από αυτές. Είχα τις ευκαιρίες να ασχοληθώ με πάρα πολύ απαιτητικά και ενδιαφέροντα project που μου δώσανε στην εταιρεία, και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή όλα αυτά πώς δένουν μεταξύ τους, πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις την πλατφόρμα του Magento 2 με όλες τις άλλες, ας πούμε, με την HTML, με τις CSS, να βάλεις κάποια animation που θες πάνω, όλα αυτά. Δηλαδή, και είχε κάποιο συγκεκριμένο, ας πούμε, folder, να το πω έτσι, διαχείριση των φακέλων, έπρεπε να κάνεις διαφορετικά overrides για να αλλάξει κάτι, τέλος πάντων, στην ιστοσελίδα. Είχα πάρα πολύ αρκετά καλή συνεργασία με άτομα που εργάζονταν ήδη εκεί πέρα, δηλαδή από την πρώτη στιγμή, όπως ανέφερα και προηγουμένως, με βοήθησαν. Βοήθησα και εγώ επίσης κάποιους. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παιδί το οποίο είχε έρθει δοκιμαστικά στην εταιρεία. Είχε κάποια έτσι θεματάκια στο CSS. Με είχε δει, ας πούμε, ότι ήμουν λίγο καλός στο CSS, τέλος πάντων, επειδή μου αρέσει κιόλας και το design. Και το βοηθούσα, δηλαδή, σε κάποιες, ας πούμε, περιπτώσεις του δείχνα μια δεύτερη γνώμη, και ήταν αρκετά ωραίο αυτό. Επίσης, μου έδωσαν και τη δυνατότητα για μελλοντική συνεργασία μετά την πρακτική άσκηση, το οποίο το έχω αφήσει λίγο τώρα, η αλήθεια είναι, γιατί ασχολούμαι με τη διπλωματική, αλλά το σκέφτομαι σαν έτσι μελλοντικό. Και αν έκανα ξανά πρακτική άσκηση, θα επέλεγα τον τομέα του machine learning, γιατί με ενδιαφέρει και αυτός και θα ήθελα να δω και λίγα πράγματα πάνω σε αυτόν περισσότερα. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Μάριε. Πολύ... Να κάνω μια ερώτηση. Βαγγέλη, θα ακούμε, ναι, για εσάς είναι, ρωτάτε. Επειδή είπε ο Μάριος ότι θα μπορούσε να κάνει πρακτική, αν ξανά έκανε πρακτική θα έκανε στο machine learning, και εφόσον έκανε την πρακτική την κανονική, θα μπορεί τώρα να κάνει και άλλη πρακτική μέσω Erasmus και να κάνει το machine learning που θέλει. Ναι, πράγματι μπορεί να κάνει μια φορά πρακτική από το κάθε πρόγραμμα, αλλά μπορεί να κάνει με το κάθε πρόγραμμα και ξεχωριστή πρακτική. Άρα λοιπόν, αν κάποιος θελήσει να κάνει και μέσω ΕΣΠΑ
και κάνει την πρακτική μέσω ESCA και μέσω Erasmus μπορεί να το κάνει. Ναι, μπορεί δηλαδή να πάει να κάνει πρακτική με Erasmus, βέβαια. Άμα είναι μηχανικός πληροφορικής και λεπτονιών, που σημαίνει είναι ένα μάθημα, αυτό θα ισχύσει μια φορά, ένα μάθημα επιλογής. Αν είναι από την άλλη, και το άλλο θα γραφεί στο παράρτημα διπλώματος. Αν είναι βέβαια φοιτητής του προγράμματος ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, τότε και η δεύτερη πρακτική και αυτή θα γραφεί στο παράρτημα διπλώματος, γιατί δεν θα προσμετρηθεί ως μάθημα. Άρα ναι, μπορεί να το κάνει και είναι, και είναι κάτι που σας το παροτρύνω να το κάνετε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στον δεύτερο από τους 5 φοιτητές που έχουμε επιλέξει σήμερα για να μας παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους. Σαμαράς Βασίλης είναι ο δεύτερος. Βασίλη, αν μπορείς και εσύ μέσα σε 5-6 λεπτά να μας πεις την εμπειρία σου. Ωραία. Ακούγομαι? Ναι, μια χαρά, Βασίλη. Ωραία, μισό λεπτό και να κάνω share screen. Ωραία. Φαίνεται η παρουσίαση? Ναι, φαίνεται, μια χαρά. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Σαμαράς Βασίλης. Είμαι πρώην φοιτητής του τμήματος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και νυν φοιτητής του τμήματος ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Και θα σας μιλήσω για την πρακτική μου άσκηση. Μισό λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, η εταιρεία στην οποία έκανα πρακτική άσκηση ονομάζεται Sovel, βρίσκεται στον Αλμυρό Μαγνησίας και είναι η θυγατρική της Ιδενόρ. Η εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων χάλιβα. Πιο συγκεκριμένα, το εργοστάσιο μέσα είναι πολύ μεγάλο και έχει 3 χώρους παραγωγής. Έχει ένα χαλιβουργείο, στο οποίο επεξεργάζονται το σκράπ, ας πούμε, και φτιάχνουν το χάλιβα σε μία πρώιμη μορφή. Έπειτα είναι το ελασματουργείο που του δίνουν κάποια άλλη μορφή και είναι και το micromill, που ανάλογα με τη ζήτηση που έχουν και τις παραγγελίες, δίνουν κάποια άλλη μορφή στο σίδερο. Λοιπόν, οι προσδοκίες και οι στόχοι που είχα ήταν καταρχάς να αναπτύξω τις γνώσεις μου πάνω στην επιστήμη του ηλεκτρολόγου μηχανικού όσο μπορούσα και όσο μπορούσα μέσα της πρακτικής αυτής και φυσικά να κάνω γνωριμίες, φιλίες, γιατί γενικότερα οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όσον αφορά τις γνώσεις που είχα πριν την πρακτική, οι γνώσεις αυτές ήταν μόνο όσες γνώσεις είχα πάρει από το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, οι οποίες μπορώ να πω ότι ήταν επαρκείς. Οι νέες γνώσεις οι οποίες έλαβα κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου ήταν αρχικά όσον αφορά τα μέσα προστασίας σε χώρους βιομηχανίας. Διότι σε χώρους βιομηχανίας, όπου θα μπεις μέσα σε χώρους παραγωγής, που μπορεί να υπάρχει χυμένο σίδερο, μηχανήματα γερανή από πάνω το κεφάλι σου, είναι πολύ σημαντικό. Να φοράς κράνος, τα γυλαίκα, γυαλιά, άμα ασχολείσαι με ηλεκτρολογικά μπότες ειδικές, οτοασπίδες κτλ. Επίσης έμαθα για την επεξεργασία του χάλιβα. Έμαθα επίσης για κινητήρες και μετασχηματιστές, τους οποίους είδα και κατά κόρον. Έμαθα και ενημερώθηκα για τα βιομηχανικά ηλεκτρονικά ισχύως και τις υψηλές τάσεις. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, με τι ασχολήθηκα? Κυρίως ασχολήθηκα σε χώρους μέσης και υψηλής τάσης. Σε ένα εργοστάσιο, γενικά, οι βάρδες χωρίζονται σε παραγωγή και συντήρηση. Εγώ ήμουνα στη συντήρηση. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, καθημερινά κάναμε έλεγχο λειτουργίας μετασχηματιστών. Η έλεγχη αυτή ήταν στη θερμοκρασία των λαδιών, στη στάθμη των λαδιών του μετασχηματιστή και στη θερμοκρασία των τυλιγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η φωτογραφία δεξιά είναι μια πραγματική φωτογραφία από την πρακτική μου, που δείχνει κιόλας και την εντυπωσιακή διαφορά στο μέγεθος ενός ανθρώπου και ενός μετασχηματιστή. Ο συγκεκριμένος μετασχηματιστής είχε σαν τάση στο πρωτεύον 30.000 βόλτ. Και έπειτα τα έδινε στον κλίβανο, ο οποίος χρησιμοποιούταν για να λιώνει το σκράπ. Ασχολήθηκα επίσης με τον έλεγχο των κινητήρων. Πιο συγκεκριμένα, κοιτούσαμε εξωτερικά άμα είναι σωστά οι κινητήρες, οι φτερωτές, άμα δεν παίζουν ή κάτι τέτοιο. Ελέγχαμε με ειδικούς μετρητές
τις θερμοκρασίες των ρουλεμάν και αν έχουν δονήσεις. Επίσης, ελέγχαμε τα θύρη. Κάποια θυρίστορ που χρησιμοποιούσαν, ελέγχαμε τις θερμοκρασίες τους και την υδρόψυξή τους. Και επίσης, ελέγχαμε και πυκνωτές, ποινία και αντιστάσεις και μονοτήρες κάποιων φίλτρων αρμονικών που είχαν για τη μέση τάση. Τι δημιούργησα. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου, μαζί με έναν άλλο συνάδελφο, ο οποίος έκανε καθώς πρακτική, που ήταν από άλλο τμήμα, δημιουργήσαμε ένα δέντρο έτσι, σχετικά με τους χώρους μέσης και υψηλής τάσης και όλων των εξαρτημάτων αυτών. Ας πούμε, η κορυφή του δέντρου, η ρίζα του δέντρου, ήταν η ενεργειακή καρδιά, θα λέγαμε, του εργοστασίου και πιο συγκεκριμένα ο υποσταθμός των 150.000 βόλτ που είχαν και έπειτα βλέπαμε πώς διακλαδίζονταν, ας πούμε, στους μετασχηματιστές, από εκεί στους διακόπτες αυτών κτλ. Κτλ. Αν πήρα πρωτοβουλίες, όχι, δεν πήρα πρωτοβουλίες, διότι σε ένα χώρο βιομηχανίας, άμα δεν είσαι εξειδικευμένος σε αυτό που κάνεις, είναι πολύ επικίνδυνο να πας πρωτοβουλίες. Λοιπόν, το περιβάλλον εργασίας. Όσον αφορά τους ανθρώπους, ήταν φιλικό και ευχάριστο και δεν είχα κανένα παράπονο. Τώρα, όσον αφορά το υλικό κομμάτι, πριν εμφανιστούν κάποια κρούσματα κορονοϊού στην τοπική περιοχή, μοιραζόμασταν μαζί με τους υπεύθυνους της πρακτικής μας, εγώ και ένα ακόμα παιδί, μοιραζόμασταν εκεί πέρα σε ένα κοινό χώρο γραφεία. Αφότου εμφανίστηκαν κάποια κρούσματα, μας μετέφεραν αλλού και ήμασταν κατά κάποιο τρόπο πιο απομονωμένοι. Αλλά πάλι σε γραφεία. Προτάσεις και σχόλια, λοιπόν. Αυτό που έχω να προτείνω στα παιδιά που θέλουν να κάνουν πρακτική είναι αρχικά ζήτα και θα σου δοθεί. Τι εννοώ με αυτό, εννοώ στη γνώση. Δηλαδή δεν θα έρθει κανείς, θα σε πιάσει από το χέρι και θα σου πει αυτό είναι αυτό. Πρέπει εσύ να ρωτήσεις, εσύ να πάρεις την πρωτοβουλία, εσύ να αναρωτηθείς και να έχεις το θάρρος να ρωτήσεις. Και το δεύτερο, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί και εγώ πριν κάνω την πρακτική μου, είναι το θέμα της υγείας. Τι θέλω να πω. Ότι εγώ που ήμουν σε μια χαλιβουργία, μπορώ να πω ότι οι ατμοσφαιρικές συνθήκες εκεί πέρα δεν ήταν εκεί πιο καλές. Δηλαδή υπήρχε σκόνη πολύ στον αέρα, υπήρχε σκουριά, υπήρχαν πολλά τέτοια πράγματα. Οπότε κάποιος εκεί πέρα που θα επιλέξει να κάνει πρακτική, ας λάβει και τέτοιους παράγοντες υπόψη. Αν έμεινε ευχαριστημένος, φυσικά και έμεινε ευχαριστημένος. Όπως είπε και ο κύριος Δασιγέννης και η κυρία Δημάκη, η πρακτική είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για να δεις αν ένας τομέας σου ταιριάζει πάνω απ' όλα. Γιατί μπορεί να έχει στο μυαλό του κάποιος ότι θέλω να κάνω κάτι συγκεκριμένο, να το δει στην πράξη και να μην του αρέσει. Εγώ προσωπικά έχω κάνει και πρακτική μέσω Εράσμους, σαν μηχανικός πληροφορικής και τηλεπικοινωνίων, και είδα ότι δεν μου άρεσε το συγκεκριμένο κομμάτι που είχα επιλέξει. Στην πρακτική που έκανα τώρα μέσω ΕΣΠΑ, ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος. Επόμενοι στόχοι, έτσι ένας επόμενος στόχος που έχω είναι να κάνω ένα μεταπτυχιακό επάνω στα ενεργειακά και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Σίγουρα, όπως είπες, μια πρακτική άσκηση βοηθάει να διαπιστώσεις κατά πόσο σου αρέσει ο χώρος εργασίας και μάλιστα, επειδή είναι μόνο 3 μήνες, μπορείς να διαπιστώσεις αν τελικά μπορείς σε ένα τέτοιο χώρο εργασίας να βρεθείς για τα επόμενα 25-30 χρόνια. Και γι' αυτό λοιπόν παροτρύνω όλους τους φοιτητές να κάνουν αίτηση και είτε σε αυτή την περίοδο και στην επόμενη που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον τρίτο φοιτητή από τους 5 που έχουμε επιλέξει, τον Νταραρά Κωνσταντίνο, όπου θα μας πει και αυτός τη δικιά του εμπειρία, θα μας την περιγράψει. Κώστα, είσαι συνδεδεμένος. Καλησπέρα. Ωραία, έχεις το λόγο. Ένα share screen να κάνω μια στιγμή. Λοιπόν, το όνομά μου είναι Νταράς Κωνσταντίνος. Είμαι στο 6ο έτος από το πρόγραμμα IME. Θα σας μιλήσω και εγώ για την εμπειρία μου στην πρακτική άσκηση. Η εταιρεία με την οποία ασχολήθηκα είναι η BDL. Η εταιρεία βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκη.
Και με αυτό που ασχολείται είναι η οπτικοακουστική κάλυψη και υποστήριξη συνεδριών και εκδηλώσεων, δηλαδή όσο αφορά τον εξοπλισμό, το στήσιμο του εξοπλισμού και την διοργάνωση όλων των συνεδρίων. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να κάνω πρακτική άσκηση ήταν γιατί αρχικά ήθελα να δω άμα οι γνώσεις που έχω αποκτήσει από το πανεπιστήμιο έχουν κάποια εφαρμογή σε κάποιο επάγγελμα. Ήθελα να δω πώς είναι να δουλεύεις σε μια εταιρεία, δηλαδή πέρα από το κομμάτι των ομάδων στο πανεπιστήμιο. Να δω πώς είναι και ομαδική δουλειά με συναδέλφους ουσιαστικά. Και με ενδιέφερε και το συγκεκριμένο αντικείμενο μου αρέσει, οπότε θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο στο μέλλον. Τώρα, οι γνώσεις που απέκτησα από την πρακτική ήταν σε 4 βασικά σημεία. Αρχικά, απέκτησα γνώσεις πάνω στο live streaming, δηλαδή όπως είναι τα προγράμματα VMix και OBS Studio και όλες τις ρυθμίσεις που πρέπει να ξέρεις για να μπορείς να κάνεις streaming ένα συνέδριο ή οτιδήποτε. Ασχολήθηκα με κονσόλες ήχου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και περίπλοκες και έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις. Εντάξει, τώρα οι βιντεοκάμερες στα μικρόφωνα ήταν πολύ πιο απλά, αλλά και αυτά ήταν κάτι καινούργιο για μένα, δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με κάτι τέτοιο. Και δεύτερον και τελευταίο ήταν το πώς να ουσιαστικά στείνεις τον εξοπλισμό και πώς το χειρίζεσαι με σωστή χρήση, γιατί ο εξοπλισμός είναι πολύ ακριβός και άμα πάθει ζημιά, μετά τα βάζετε την τσέπη σου. Αυτό ήταν χαρακτηριστικά μου, το είχε πει την πρώτη μέρα ο υπεύθυνος, ότι άμα κάνεις κάποια ζημιά, θα πρέπει να την πληρώσεις. Τώρα, οι δουλειές που μου είχαν ανατεθεί ήταν να βοηθάω όσο αφορά στην αποθήκη, δηλαδή να ελέγχω τον εξοπλισμό, να το φορτώνουμε πάνω στα φορτηγά και να το ξεφορτώνουμε αντίστοιχα, για να πηγαίνουμε στα συνέδρια που χρειάζεται εξοπλισμό. Για ένα μεγάλο κομμάτι της πρακτικής ασχολήθηκα με κάτι το οποίο ευτυχώς είχα γνώσεις, όπως είναι να σημολογήσω κάποιους υπολογιστές, να σετάρω κάποια λάπτοπ, κάποια τάμπλετ, κάποιες κάμερες. Ένα μεγάλο κομμάτι πάλι ήταν να δοκιμάσουμε κάποια 4G router, γιατί πάντα υπάρχει το θέμα στα συνέδρια για το ίντερνετ και το πόσο σταθερό είναι. Και μας έτυχαν και πολλές φορές πάνω σε κάποιο συνέδριο να έπεφτε το ίντερνετ και γι' αυτό αποφασίσαμε να πάρουμε αρκετά 4G router και να είμαστε έτσι καλυμμένοι. Και τελευταίο φυσικά ήταν σε κάθε συνέδριο ήμουν υπεύθυνος ενός task, είτε ήμουν σε υποδοχή, δηλαδή να παίρνω τις παρουσιάσεις και να λέω σε όλους τους καλεσμένους ουσιαστικά πώς θα λειτουργήσει όλη η διαδικασία, τεχνική υποστήριξη σε πελάτες οι οποίοι ήθελαν να μπουν απομακρυσμένα να το παρακολουθήσουν και είχαν κάποια θέματα. Τέλος ήμουνα και μέσω συνέδριο, δηλαδή είτε ήμουν υπεύθυνος για τα Zoom και τις παρουσιάσεις, δηλαδή να ανοίγω τις παρουσιάσεις, να τις ελέγχω και να δίνω απομακρυσμένο έλεγχο, να βλέπω ποιος είναι στο Zoom για να κάνω pin, και γιατί τα πιο πολλά συνέδρια λόγω COVID έγιναν σαν webinar και όχι κανονικά. Και τέλος έκανα και σε 2 συνέδρια live stream. Έχω κάποιες εικόνες, τώρα ας πούμε εδώ ήταν ένας πωλήσεις τον οποίο συναρμολόγησα. Εδώ είναι η αποθήκη μας. Αυτό συγκεκριμένα είναι μια φωτογραφία από μια δοκιμή. Δεν έχει κάτι, απλώς το είχαμε στήσει για να δοκιμάσουμε τις ταχύτητες, άμα έχει drop frames και τον εξοπλισμό. Λίγα λόγια για την εταιρεία και την τοποθεσία της. Ουσιαστικά έχει μια αποθήκη, η οποία είναι χωρισμένη σε 2 κομμάτια. Το ένα είναι ο σταθμός εργασίας, όπου έχει κάποια γραφεία. Εκεί δουλεύουν πιο πολύ οι manager, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να κλείνουν τις δουλειές ουσιαστικά και να φτιάχνουν
τις λίστες με τον εξοπλισμό που θα χρειαστεί για κάποιο συνέδριο. Και τέλος είναι και το κομμάτι της αποθήκης, δηλαδή του εξοπλισμού, όπου εκεί είναι η τεχνική. Τεχνική ήμασταν εγώ και ένας συνάδελφος, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος μου μοίραζε και όλες τις δουλειές και τα task που είχα. Και μετά φυσικά ήταν και όλα τα ξενοδοχεία στα οποία πηγαίναμε, προκειμένου να... στα οποία εκεί πραγματοποιούνταν τα συνέδρια. Εδώ έχω μια χαρακτηριστική φωτογραφία από ένα μεγάλο webinar που έγινε. Είναι σχετικά με την οστεοπόρωση, γιατί τα πιο πολλά ήταν ιατρικά. Και όλο αυτό το είχαμε στήσει εμείς. Δηλαδή, έχουμε περίπου 10 με 15 υπολογιστές, άλλες τόσες οθόνες, κάμερες, δίκτυα, switches, HDMI splitter. Και περίπου για να διοργανωθεί ένα συνέδριο σαν και αυτό, χρειαζόμαστε περίπου 10 άτομα να δουλεύουν ταυτόχρονα. Τώρα κάποια σχόλια που είχα για την πρακτική μου ήταν ότι αρχικά ήταν πολύ ενδιαφέρον η πρακτική, γιατί όσο να είναι δεν είχε σχέση με αυτά που είχα μάθει στο πανεπιστήμιο και είχα διδαχτεί, ήταν καινούργια πράγματα και γι' αυτό και άλλως επέλεξα τη συγκεκριμένη εταιρεία. Το μόνο αρνητικό που είχα είναι ότι θα ήθελα να είχα περισσότερη να μου έδιναν βασικά πιο συγκεκριμένα tasks, γιατί όσο να είναι λίγο τάφιον στον αέρα και μου έλεγαν να ασχοληθώ με αυτό χωρίς όμως να ξέρω ακριβώς τι να κάνω, οπότε πολλές φορές ερχόμουν σε δύσκολη θέση. Στη συνέχεια όμως, εντάξει, αυτό το αντιμετωπίσαμε. Στο τέλος, μετά το 1,5 μήνα, είχα πολύ καλή συνεργασία και συνεννόηση με όλους τους εργαζόμενους εκεί και ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Ως εταιρεία και γενικότερα το κομμάτι της εταιρείας, όπως είναι το live streaming και τέτοια και κάλυψη εταιρείων, εγώ θα το πρότεινα σε άλλους αντέλεφους, γιατί είναι κάτι, ουσιαστικά είναι μια καινούργια γνώση που δεν την είχαμε πάρει το πανεπιστήμιο. Και τέλος ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι μετά το τέλος της πρακτικής έχω συνεχίσει και συνεργάζομαι με την εταιρεία. Οπότε ουσιαστικά με έχει βοηθήσει στο να έχω και ένα εισόδημα μετά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Όπως βλέπουμε στην πρακτική άσκηση, η επιλογή της εταιρείας επαφείται πάνω στο φοιτητή, οπότε είναι ευκαιρία να γνωρίσει και πράγματα που δεν είχε καν διδαχτεί στο πανεπιστήμιο. Ναι, αυτό ήταν το πιο βασικό. Και γι' αυτό είναι προτροπή προς τους άλλους. Δείτε πράγματα που ίσως σε περίπτωση που επιλεχθείτε για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, δείτε εταιρείες που συνδέονται με κάποια ενδιαφέροντα που έχετε και θα ήθελατε να γνωρίσετε καλύτερα εκείνους τους τομείς. Πάμε στην πρώτη-τελευταία. Έχουν μείνει δύο ακόμα παρουσιάσεις. Η πρώτη-τελευταία είναι από τον Τσιόμι Μανουήλ, όπου θα μας πει και αυτός η δικιά του εμπειρία. Σε ακούμε λοιπόν, Μανώλη, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα σας, γεια σας. Καταρχάς, το τελευταίο που είπατε είναι πολύ σημαντικό γενικά για την πρακτική. Και όσα λέγατε στην αρχή, ότι καλό είναι να ασχοληθούν όλοι, μακάρι να μπορούσαν όλοι να μπουν στην πρακτική, να έπαιρναν μια θέση. Γιατί ασχολείσαι ή με κάτι καινούριο ή με κάτι που ήδη σου αρέσει. Και προφανώς υπάρχει και κάποια αμοιβή από το ΕΣΠΑ. Λοιπόν, θα σας κάνω λίγο ένα share screen. Είναι εντάξει, φαίνεται? Ναι, μια χαρά. Τέλεια. Λοιπόν, ονομάζομαι Τσιωμής Εμμανουήλ, ανήκω στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Και τον Αύγουστο του 2020 κατάφερα να πάρω μία θέση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ στην τοπική επιχείρηση της επανομής που λέγεται IT Solutions στην περιοχή επανομής Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία αυτή που αποφάσισα να συνεργαστώ ασχολείται γενικά με το εμπόριο και την επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών, tablet και υπηρεσίες πληροφορικής, όπως είναι παράδειγμα η παροχή μιας συμβουλής, μιας γνωμάτευσης, ίσως κάποιος πελάτης, στο οποίο μου βοήθησε πάρα πολύ το ότι τόσα χρόνια ασχολούμαι με την πληροφορική μέσω του Πανεπιστημίου. Τώρα, εκτός από θεωρητικές γνώσεις που ήδη είχα από το Πανεπιστήμιο και υπήρχε μια ευρία γκάμα μαθημάτων η οποία μου έμαθα αρκετά πράγματα,
δεν είχα τόσο, τόσο καλά στο κεφάλι μου το όλο πρακτικό κομμάτι και ό,τι έχει να κάνει με το hardware. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα πάρα πολύ να βρω μια θέση πρακτικής και μια επιχείρηση η οποία θα μου έδειχνε ουσιαστικά μέσα από τον εργοδότη, μέσα από τους υπόλοιπους συναδέλφους, το πώς είναι ένα κινητό από μέσα, ένας υπολογιστής. Φυσικά όλοι ξέρουν πώς είναι ένας υπολογιστής, ενώ το όλο κόνσεπτ του στισίματος ενός υπολογιστή, το τι θα ήταν καλό μηχανικά σε έναν υπολογιστή, το τι θα πήγαινε λάθος, και γι' αυτό αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτήν την εταιρεία. Όπως επίσης, ήθελα να διευρύνω γενικά τους ορίζοντές μου και στο πώς να επικοινωνώ με τον κόσμο, πώς να αλληλεπιδρώ με τον κόσμο και όχι τόσο με συναδέλφους, γιατί το Πανεπιστήμιο ήδη με βοήθησε σε αυτό, αλλά πιο πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με πελάτες, όπου στο τομέα των πελατών είναι πολύ πιο απαιτητική σε σχέση με έναν συνάδελφο με τον οποίο μπορείς να συνομιλήσεις και να του προτείνεις κάτι, να σου προτείνει κάτι και να αλληλεπιδράσετε. Τώρα, το τι πήρα από την πρακτική που έκανα. Σίγουρα, όπως προανέφερα, πήρα γνώσεις πάνω στο hardware και γενικά στην εσωτερική δομή και στο πώς είναι φτιαγμένο ένα κινητό, ένας υπολογιστής, ένα tablet. Και όχι μόνο σε αυτά τα τρία, αλλά και σε άλλα πράγματα, όπως είναι και οι τηλεοράσεις, εκτυπωτές, κεραίες. Γιατί όταν είσαι σε μια εταιρεία η οποία έχει σαν δουλειά το να ασχολείται με το hardware, με την επισκευή, αναγκαστικά θα δεις και άλλα κομμάτια, όπως είναι οι κεραίες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο, αρκετά είχα από μόνος μου στο θέμα επικοινωνίας, δηλαδή ήξερα από μόνος μου πώς να επικοινωνώ και λόγω του ότι είναι και τοπική κοινωνία, οπότε είχα κάποια επαφή με αρκετό κόσμο. Ωστόσο, στο θέμα του marketing και στο πόσο έξυπνα θα πρέπει να απαντάς σε έναν πελάτη ο οποίος, παράδειγμα, είναι αγωνιώδης ή αγχωτικός ή σε πιέζει, αυτά τα πήρα από τον εργοδότη, ο οποίος ήταν και επιβλέπων μου, ο οποίος με κατεύθυνε όποτε έβλεπε έναν πελάτη ο οποίος ήταν πολύ δύσκολος, αφού συνομιλούσαμε, μετά θα μου πρότεινε τι θα κάνω με τέτοιους πελάτες. Ή ας πούμε και το πώς μπορείς να δείξεις ότι έχεις κάποιες γνώσεις και πώς μπορείς να το περάσεις στον πελάτη, γιατί ο περισσότερος κόσμος καλώς και κακώς δεν ασχολείται τόσο με τεχνολογία ή δεν ξέρει τόσα πράγματα για την τεχνολογία. Από τις ενασχολήσεις που είχα μέσα στην εταιρεία ήταν η επισκευή και η συντήρηση, συναρμολόγηση και πώληση υπολογιστών, κινητών, tablet, στα οποία σίγουρα βοήθησαν οι γνώσεις από τη σχολή και έξτρα γνώσεις που πήρα από τον επιβλέπον, τον Ιωάννη Μόκα, ο οποίος ήταν και ο εργοδότης μου. Αυτές ήταν οι ενασχολήσεις που έκανα στη δουλειά και όσον αφορά με το κομμάτι της συνομιλίας, όπως είπα και πριν, υπήρχε καθοδήγηση τόσο από τον εργοδότη, όσο και αργότερα όταν είχα ένα συνάδελφο ο οποίος ήταν πιο έμπειρος. Πήρα κάποιες συμβουλές και από αυτόν για το πώς να μιλάω με τον κόσμο και το πώς να δείχνω ότι ξέρω κάποια πράγματα χωρίς να τους λες ψέματα και δείχνοντάς τους τη λύση πάνω σε ένα πρόβλημα. Γενικά το περιβάλλον εργασίας αποτελούνταν από δύο χώρους. Ο πρώτος χώρος περιλάμβανε μία είσοδο, ένα γραφείο που λειτουργούσε σαν εξυπηρέτηση των πελατών. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν κάποιος τεράστιος χώρος, ήταν ένα γραφείο έτσι όπως το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Χωρίζονταν από έναν απλό τοίχο και υπήρχε από την άλλη πλευρά ένας πάγκος εργασίας που ήταν ο δεύτερος χώρος, όπου εκεί υπήρχε όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός, όπως ήταν κασετίνες με διάφορα κατσαβίδια, όπως ήταν πολυμέτρα, ένα ηλεκτρικό κολλητήρι, σταθμός θερμού αέρα συγκόλησης, εξτρά σκληροί δίσκοι, μνήμες RAM, ό,τι χρειάζεται για ένα σέρβις, ό,τι χρειάζεται για να λυθεί εκείνη τη στιγμή ένα πρόβλημα για ένα πελάτη ή διαφορετικά ό,τι χρειάζεται για να λύση του πρόβλημά σου μεταγενέστερα, τις επόμενες μέρες. Αυτό που μου έλειψε εμένα στην πρακτική άσκηση γενικά και το οποίο θα ήθελα να μάθω κιόλας μεταγενέστερα, είναι όπως προανέφεραν συναδέλφοι μου που ασχολήθηκαν με το κομμάτι του προγραμματισμού, να μάθουν γλώσσες προγραμματισμού, κώδικα και άλλα προγράμματα. Αυτό που έλειπε ήταν το κομμάτι του προγραμματισμού. Δηλαδή, το μόνο που υπήρχε ήταν ένας απλός προγραμματισμός υπολογιστή ή το να λύσεις ένα πρόβλημα όπως το γιατί δεν πάει γρήγορα ο υπολογιστής.
Και σίγουρα είχα την κατάλληλη εμπειρία, εννοείται, από τη σχολή για να ξεπεράσω τέτοια απλά προβλήματα. Ωστόσο, πλέον έχω αποκτήσει την εμπειρία και με τον κόσμο και με, και με την αλληλεπίδραση με άλλους συναδέλφους ή ακόμα και κάποιον ανώτερο στην ιεραρχία. Είμαι ευχαριστημένος από την όλη μου εμπειρία και το προτείνω σε όλους να το κάνουν. Γιατί και εγώ αρχικά ήμουν αναποφάσιστος, δεν ήμουν σίγουρος, ντρεπόμουν, λίγο φοβόμουν. Αλλά ωστόσο, το τι σου παρέχει σαν γνώσεις και η εμπειρία στο να ξεκολλήσεις από εκείνη τη θέση που βρίσκεσαι τώρα, για να μπορέσεις να κάνεις τα επόμενα βήματα για να βγεις στο χώρο εργασίας, είναι πολύ καλή μέσω της πρακτικής. Και μην ξεχνάτε ότι άμα καταφέρετε να εξασφαλίσετε και μία θέση μέσω ΕΣΠΑ, υπάρχει και μία αμοιβή η οποία σαν φοιτητής δεν θα την έπαιρνες κανονικά, εκτός άμα έκανες άλλες παραπλήσεις δουλειές. Μελλοντική μου στόχη και εμένα είναι να ασχοληθώ με κάποιο μεταπτυχιακό ή ακόμα και με κάποιο χώρο εργασίας, με κάποια δουλειά, κάποια επιχείρηση που σχετίζεται με αυτό που έκανα σαν πρώτη εργασία. Ενώ σαν δεύτερο στόχο θα είχα την απόκτηση περισσότερων γνώσεων και να δουλέψω περισσότερο το κομμάτι του προγραμματισμού, καθώς από την εμπειρία μου στην πρακτική αυτό που είδα περισσότερο ήταν το hardware και ό,τι έχει να κάνει με απλές επισκευές και συντήρηση. Θα ήθελα να διευρύνω τους οριζοντές μου και να ασχοληθώ και με τον προγραμματισμό, γιατί όχι και σε μια πρακτική με Erasmus. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να μην ξεχάσω να πω ευχαριστώ για την κυρία Αθηνά Δημάκη και τον κύριο Μινά, οι οποίοι και οι δύο με καθοδηγούσαν και όποτε χρειάστηκε να στείλω ένα μήνυμα ή να πάρω ένα τηλέφωνο, ήταν συνεπείς και μιλούσαν μαζί σου κατευθείαν. Αυτά. Ωραία, ευχαριστούμε Μανώλη. Πράγματι, αν μπορείτε να κάνετε πρακτική και μέσω Erasmus, θα σας βοηθήσει. Μέσω Erasmus εννοείται στο εξωτερικό, δεν υπάρχει στην Ελλάδα, σε μια ευρωπαϊκή εταιρεία. Θα σας δώσει μια άλλη οπτική γωνία για αυτά τα θέματα. Άρα, όπως είπα, το καλύτερο είναι να κάνετε πρακτική άσκηση και στην Ελλάδα μέσω ΕΣΠΑ, αλλά και στο εξωτερικό μέσω Erasmus. Επειδή αναφέρθηκε από διάφορους συμφοιτητές σας σχετικά με την αμοιβή, είναι περίπου 280 ευρώ το μήνα η αμοιβή. Οπότε σε 3 μήνες κάποιος μπορεί να βγάλει κάπου 800... Είναι 800... περίπου 840 ευρώ, 840 ευρώ. Όμως. Δηλαδή, τα παιδιά αυτούς τους 3 μήνες δεν βγαίνουν από την ασφάλεια των γονιών τους που είναι ασφαλισμένοι. Απλά το Πανεπιστήμιο τους ασφαλίζει επιπλέον σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος στον χώρο του φορέα το ποσό που κρατάει από τα 840 ευρώ το Πανεπιστήμιο είναι 33,33 ευρώ. Οπότε αν δουν τα παιδιά ένα ποσό γύρω στα 809 περίπου ευρώ και κάτι ψηλά, αυτό είναι το καθαρό ποσό που λαμβάνουν. Ωραία. Κρατήσεις υπάρχουν παντού όπως καταλαβαίνετε και είναι και μια εμπειρία για να καταλάβετε ότι πόσες κρατήσεις φεύγουν σε παραπλήσια ασφαλιστικά ή φορολογικά θέματα. Είναι και αυτό μέρος της πρακτικής εργασίας. Λοιπόν, θα δούμε ένα βίντεο που μας έστειλε το τελευταίο άτομο που εκπώνει στην πρακτική άσκηση, που είναι η Φωτεινή Γκουτιώτη. Θα σας κάνω εγώ share το βίντεο που μας έχει στείλει η Φωτεινή που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Είναι 2 λεπτά και ας το ακούσουμε. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Γκουτζιώτη Φωτεινή και είμαι φοιτήτρια του Τμήματος Ελεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Έκανα την πρακτική μου άσκηση στο διάστημα 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου στον εκπαιδευτικό όμιλο Άνωσης. Στόχος για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης ήταν να αποκτήσω εμπειρία σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και ταυτόχρονα εφαρμόσω τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησα μέσα στη σχολή σε πρακτικό επίπεδο εντός ενός εργασιακού περιβάλλοντος. Κάποια από τα βασικά καθήκοντά μου στον εκπαιδευτικό όμιλο Άνωσης ήταν η εκπαίδευση ανηλίκων και ενηλίκων σε βασικά προγράμματα Office. Ταυτόχρονα υπήρχε ανάγκη και την υλοποίηση ενός κοινόχρηστου δικτύου μεταξύ των υπολογιστών της αίθουσας διδασκαλίας και της γραμματείας, οπότε βοήθησα και σε αυτό το κομμάτι. Επιπλέον είχα και την ευθύνη της γραμματικής υποστήριξης του ομίλου. Μέσα από αυτά τα καθήκοντα προέκυψαν κάποιες νέες γνώσεις, όπως η εμπειρία πάνω στην εκπαίδευση ενός μαθήματος και στον τρόπο οργάνωσης. Στον τρόπο οργάνωσης του μαθήματος να γίνει πιο κατανοητό από το μαθητή, να εφαρμόσω τις γνώσεις που απέκτησα στα δίκτυα υπολογιστών
σε ένα πρακτικό επίπεδο και ταυτόχρονα η εξυπηρέτηση των πελατών. Το εργασιακό περιβάλλον ήταν πάρα πολύ φιλικό, όλο το προσωπικό ήταν πολύ πρόθυμο για να βοηθήσει και να με βοηθήσει στην πρώτη εργασιακή μου εμπειρία. Και ταυτόχρονα υπήρχε μια πολύ επαγγελματική αντιμετώπιση προς εμένα, παρόλο που ήμουνα με πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Μέσα από την πρακτική άσκηση αποκόμισα πάρα πολλές θετικές εμπειρίες, οπότε και γι' αυτό θα το πρότεινα στον καθένα, γιατί πιστεύω ότι θα μείνει πολύ ευχαριστημένος. Αν ξαναέκανα την πρακτική άσκηση, προσωπικά θα επέλεγα στον ίδιο τομέα να ξανακάνω, δηλαδή στην εκπαίδευση, καθώς είναι ένας τομέας ο οποίος με ενδιαφέρει. Και γι' αυτό ως μελλοντικό στόχο έχω να αποκτήσω περαιτέρω εμπειρία στην τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσω να ασχοληθώ. Ωραία. Ακούσαμε και τη Φωτεινή, όπου έκανε σε ένα εκπαιδευτικό φορέα την πρακτική άσκηση και σε αυτό το σημείο έχουν ολοκληρωθεί οι παρουσιάσεις. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κάτι διευκρινιστικό, μπορείτε να το κάνετε τώρα, αλλά και να μην έχετε κάποια απορία τώρα, αλλά αν προκύψει εν ευθέτω χρόνο, μπορείτε να στείλετε email στην κυρία Δημάκη. Το email της βρίσκεται στον ιστότοπο του iPosition. Ίσως θα μπορούσε να το γράψει και στο chat όσο μιλάω και να το στείλει to everyone. Πάντως το ARC, ECUWMGR, κάθετος iPosition, έχει στοιχεία επικοινωνίας, όπου υπάρχει το email, υπάρχει και κάποιο τηλέφωνο. Βέβαια, η εξυπηρέτηση γίνεται πια μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, μέσω Zoom ή μέσω τηλεφώνου, λόγω των καταστάσεων που βιώνουμε. Άρα, λοιπόν, έχει ανοίξει το site από τώρα της πρακτικής άσκησης για υποβολή αιτήσεων. Οι αιτήσεις είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται να πάρετε ούτε ένα χαρτί, ούτε να καταθέσετε χαρτιά. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Το σύστημα που έχω αναπτύξει και συντηρώ. Δώσε και τη διεύθυνση του ARC, αν μπορείς, Αθηνά, να το έχουν στο chat οι φοιτητές, το ARC-CE, το iPosition, και θα πρέπει να συμπληρώσετε κατ' ελάχιστον τα βαθμολογικά στοιχεία. Δηλαδή, βαθμοί επιλογής, βαθμοί μέσος όρο, τα μαθήματα που έχετε περάσει, στοιχεία που φαίνονται όλα στο ηλεκτρονικό βαθμολόγιο. Δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία. Μπείτε τώρα στο ηλεκτρονικό βαθμολόγιο που έχετε, δείτε τους βαθμούς και τα μαθήματα που έχετε περάσει και αυτά τα νούμερα τα μεταφέρετε στο iPosition και θα σας τοποθετήσει σε μια αξιολόγηση. Η διαδικασία είναι ότι μόλις λήξει 22 Νοεμβρίου η περίοδος των αιτήσεων, παίρνω εγώ αυτή τη λίστα, την εξετάζουμε ως προς την ορθότητα των στοιχείων με την κυρία Δημάκη και στη συνέχεια το καταθέτω στην συνέλευση του τμήματος για να εγκριθεί αυτή η λίστα των ονομάτων, η σειρά δηλαδή, η ιεράρχηση, και μόλις εγκριθεί από το τμήμα, τότε την στέλνουμε στην Επιτροπή Ερευνών που διαχειρίζεται το πρόγραμμα αυτό για να αρχίσει η περαιτέρω διαδικασία, η συμβασιοποίηση κτλ. Και βέβαια εσείς ενημερώνεστε από τις 23-24, μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, για τη σειρά ιεράρχησης και οι πρώτοι 11 θα κληθούν να επιλέξουν φορέα και βέβαια οι υπόλοιποι είναι κατά σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή, αν κάποιος αποσυρθεί από τους 11, τότε πηγαίνουμε στο 10ο, πηγαίνουμε μετά στο 13ο. Υπάρχουν συνήθως 1-2 άτομα που αλλάζουν γνώμη. Δεν είναι κακό, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα τα φέρει η ζωή τους επόμενους μήνες. Άρα, ακόμα και να μην είστε σίγουροι αν θα κάνετε πρακτική αίσθηση, εγώ θα έλεγα να κάνετε αίτηση και αν επιλεχθείτε, τότε μπορείτε να αποφασίσετε μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα αν τελικά θα την υλοποιήσετε ή όχι. Λοιπόν, σας έχουμε δώσει τις διευθύνσεις. Βέβαια, το site πια, το ARC-ECE, προτιμώ να δίνουμε. Το ICTE είναι το παλιό domain. Υπάρχει ακόμα, κυρία Δημάκη, το ICTE, αλλά το ECE είναι το domain, το επίσημο πια του τμήματος. Αλλά και το ICTE λειτουργεί μια χαρά, δεν το έχουμε κόψει. Δηλαδή, είναι ARC-ECE-UWMGR, κάθετος iPosition. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο δεν βλέπω να έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Θα το ανεβάσω και στο YouTube για συναδέλφους σας που δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν σήμερα. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις αιτήσεις σας. Και είμαστε εδώ πέρα για απορίες και προβλήματα που ίσως έχετε. Σας... Να κάνω μια ερώτηση. Καληνυχτίζω, ναι, Βαγγέλη, πες μου, πριν κλείσουμε. Η
Βεβαίως η ΙΚΑ, μπορούμε να γράψουμε τον αριθμό του ΙΚΑ χωρίς να δώσουμε κάποια βεβαίωση ή είναι απαραίτητο? Είναι απαραίτητο. Αυτό το έγγραφο καλό είναι να ξεκινήσετε τις διαδικασίες και να το λάβετε στα χέρια σας, μέσω mail τουλάχιστον, από τώρα. Γιατί επειδή το ΙΚΑ δουλεύει είτε με ραντεβού, είτε θα πρέπει να συντάξετε, να μπείτε μέσα στην ηλεκτρονική σελίδα και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά μία αίτηση και να επικοινωνήσει το ΙΚΑ της περιοχής σας μαζί σας. Οπότε υπάρχει ένα αλφα χρονικό διάστημα, περίπου γύρω στις 2 εβδομάδες, παιδιά, περίπου. Εντάξει, λέω το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχει τύχει να περιμένει φοιτητής. Δεν ξέρω, κύριε Μινά, αν υπάρχει δυνατότητα η πρακτική άσκηση, οι αιτήσεις για την πρακτική άσκηση, να δοθεί μία μικρή παράδοση, δηλαδή αντί για 22 του μήνα, Κυριακή, να είναι μέχρι 24. Η βεβαίως η ΙΚΑ χρειάζεται τώρα να δοθεί ή εγώ θα έλεγα αν μπορούμε να δώσουν απλώς ένα, αν δεν το έχουν το νούμερο, να βάλουν απλώς 0 στο αντίστοιχο πεδίο το, και αν επιλεχθούν τότε. Να πληρώσουμε μετά. Ναι. Και αυτό γίνεται. Ναι, εγώ αυτό θα παρότρινα. Δηλαδή, σχετικά με το ΙΚΑ, όσοι 23 έχετε επιλεχθεί, τότε να ξεκινήσουν την αίτηση. Τώρα, εκτός αν θέλει κανείς από τώρα, γιατί είναι ένα νούμερο που πρέπει να το έχετε εξάλλου στον εργασιακό σας βίο και μπορείτε από τώρα να κάνετε τις αιτήσεις, αλλά δεν θα επιμείνω προσωπικά να έχουμε νούμερο, να έχουμε τη βεβαίωση του ΙΚΑ. Μπορούμε και μετά να την καταθέσουμε, δηλαδή από τις 23 να κάνετε την διαδικασία να το πάρετε. Όσα στοιχεία γνωρίζετε, τα συμπληρώνετε, καλό είναι να ξεκινήσετε από τώρα την αίτηση για να την έχετε στα χέρια σας, για να δούμε κιόλας πώς θα πάμε και με τα κρούσματα. Αν δηλαδή από Ιανουάριο μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά και να βρούμε φορέα τις διαδικασίες για την πρακτική άσκηση, αν όλα βαίνουν καλώς, τότε παιδιά θα σας ζητηθεί. Και επειδή μεσολαβούν και διακοπές, και Δεκέμβριος μήνας, οπότε λιγάκι προετοιμαστείτε από τώρα. Είναι ένας καλός μήνας ο Νοέμβριος, έχουμε ένα μήνα περίπου μπροστά μας, για να τα έχετε αυτά όλα στα χέρια σας, έτσι ώστε όλα τα διαδικαστικά, εγώ θα έχω ως στόχο να υλοποιηθούν μέχρι αρχές Δεκεμβρίου, για να περάσω δηλαδή, και από Επιτροπή Γενική Συνέλευση Τμήματος, να περάσω από Γενική Συνέλευση του ΕΛΚΕ και μετά να αποφασίσουμε να διαλέξουμε εμείς ποιο χρονικό διάστημα θα υλοποιήσετε, εσείς δηλαδή θα διαλέξετε ποιο χρονικό διάστημα θα υλοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τα περαιτέρω διαδικαστικά. Ωραία. Έτσι λοιπόν το site είναι online, κάντε την αίτηση και αν χρειαστείτε κάτι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί με την κυρία Δήμα και με μένα. Σας χαιρετώ. Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας. Απόγευμα.